θέλει να ανεβάσει το link και οποιαδήποτε άλλη συμπαράσταση που δεν ξέρουμε ποιος το ανεβάζει το link, τι γίνεται, αλλά έχει ένα ύφος δικαστή και λέει ότι ή θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ ή είστε το ίδιο εγκληματίες. Άκου τώρα εδώ παραλληλισμός. Αυτοί οι οποίοι έστειλαν τα παιδάκια στο θάνατο με αυτούς που δεν ανεβάζουν το link που θα ήθελε η κυρία Μουτίδου. Είναι τρέλα αυτό το οποίο συμβαίνει. Νομίζω ότι η Σοφία, το έχει λέω με αγάπη, έχει ιδρυματοποιηθεί σε ένα δικό της κόσμο αυτό του YouTube που από ό,τι κατάλαβα γυναίκα και καλά κάνει, βγάζει και λεφτά και ζει σε αυτό το δικό της ηλεκτρονικό διαδικτυακό μικρόκοσμο πια. Ξέρεις, είναι μεγάλο κόσμο. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου. Πολύ βαρύς οι χαρακτηρισμοί. Ανθρώπους που δεν τους ξέρεις. Το Me Too, που το έχουμε κάνει γι' αυτό καραμέλα και σημαία, okay, ευκαιριακή. Όποια γυναίκα αισθάνθηκε, πήγε και κατήγγειλε. Όποια γυναίκα δεν αισθάνθηκε, δεν πήγε να καταγγείλει. Κάποια γυναίκα το ίδιο γεγονός μπορεί να το θεώρησε βιασμό, κάποια άλλη μπορεί να το θεώρησε ένα άγριο φλέρτι. Ο καθένας το βίωσε διαφορετικά. Γιατί πρέπει να βγαίνουμε να κουνάμε δάχτυλο για το πόσο καθένας το βίωσε και πώς θα έπρεπε μετά από χρόνια να λειτουργήσει. Κάποιοι αισθάνθηκαν ότι πρέπει, δεν πρέπει να βρουν τίποτα πουθενά. Και μπορεί να. Το ότι έβαλε κάποιος την κορδελίτσα του Me Too, αλλά δεν μπόρεσε να πάει να καταγγείλει ή να καταθέσει, δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνεται. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει.